Αυτοί βέβαια δεν έχουν τίποτε αυθεντικό διαβάσει για τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα, ούτε τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, ούτε τα κείμενα και τις προσευχές που έγραψε στις εγκάρδιες προσευχητικές του συνομιλίες με τον Χριστό. Ωστόσο, επειδή δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε μια διαδικασία ανώφελης αντιλογίας με όλους αυτούς τους προχειρολόγους, θα τους ρωτήσουμε μόνο αν ο ισχυρισμός τους επαληθεύεται από τη ζωή και την ανθρώπινη συμπεριφορά ή είναι μια εύκολη λύση για να αποφύγουν την παραδοχή της πραγματικότητος. Εμείς από την ιστορία αλλά και από τη σημερινή πραγματικότητα διαπιστώνουμε ότι κανείς, μα κανείς Έλληνας πολιτικός άρχων μετά τον Καποδίστρια, παρότι ενδιαφέρεται για την πολιτική σκοπιμότητα ως προς το να κερδίσει τους χριστιανούς που είναι η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφοφόρων, δεν συζητάει καν να παραδώσει κάτι από την εξουσία που έχει σφετεριστεί με τον νομοθετή αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Αντιθέτως μάλιστα, διαρκώς επεκτείνει την εξουσία του και στα εντός της Εκκλησίας, προκαλώντας συνεχώς τους χριστιανούς μέχρι του σημείου να τους απαγορεύει ακόμη και το λόγο σε πνευματικά ή ιδιωτικά θέματα στα οποία ο άρχον αυτός έχει αντίθετη πολιτική. Για να το πετύχει αυτό, ταυτίζει το ρόλο με το λόγο, ισχυριζόμενος ότι μεταξύ εκκλησίας και πολιτικών υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Πρόσφατα μάλιστα ο πρόεδρος της Κύπρου επετέθη στον εκεί αρχιεπίσκοπο επειδή διαφωνούσε στους χειρισμούς του στο Κυπριακό, λέγοντάς του ότι εκείνον τον ψήφισε το 53% των πολιτών, λες και τον ψήφισαν οι πολίτες εξουσιοδοτώντας τον για τα πάντα εν λευκό ή για να κλείνει τα στόματα όλων των άλλων. Βεβαίως υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, αλλά όχι διακριτοί λόγοι. Ο λόγος είναι ελεύθερος σε όλους και όχι μόνο σε εκείνους που ψηφίζονται. Αλλιώς οι δημοσιογράφοι που κι αυτοί δεν ψηφίζονται έπρεπε να είναι μουγκοί και όχι λαλίστατοι, όπως τους ακούμε κάθε μέρα να σπαθοκόβουν κρίνοντες τους πάντες και τα πάντα. Η απτή πραγματικότητα λοιπόν βοά ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει το χριστιανισμό από πολιτική σκοπιμότητα παρά μόνο αν είναι αληθινός χριστιανός. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου, ας μου εξηγήσει γιατί οι σημερινοί πολιτικοί που ανήκουν στα κόμματα εξουσίας δεν υπολογίζουν το πολιτικό τους κόστος και νομοθετούν συνεχώς κατά της Εκκλησίας, αδιαφορώντας για το τι πιστεύουν οι χριστιανοί, που είναι η πλειοψηφία του εκλογικού του σώματος. Γιατί ο σημερινός πρωθυπουργός προτίμησε να ατιμάσει την υπογραφή του για την επιστροφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, μη δίνοντας δεκάρα για το πολιτικό του κόστος. Εάν ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν είχε ειλικρινά ταπεινώσει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας του, αρνούμενος να καθίσει στο θρόνο του ενώπιον των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά κατακόκκινος από συστολή και σεβασμό, τότε που δεν τον έβλεπε ο πολλής κόσμος, ήταν μέσα στη Σύνοδο, προτίμησε ένα χαμηλό κάθισμα, λέγοντας ότι δεν είμαι ανώτερος, αλλά ένας από σας. Τότε γιατί ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς συστολή και σεβασμό,
δέχεται να καθίσει σε ξεχωριστό κάθισμα μπροστά από την Ιερά Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή μπροστά από τους πνευματικούς του πατέρες, αφού είναι ορθόδοξος χριστιανός, γιατί αν δεν είναι οι πολιτικοί μας ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλάζουν όλα. Λέμε για αυτούς που λένε ότι είναι. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του αξιώματος του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας με το αξίωμα, την τιμή και τις εξουσίες που είχε ο Αυτοκράτορας τότε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν πράγματι χριστιανός, γιατί μόνο αληθινός χριστιανός μπορεί να συσταλεί μπροστά στο Θεό, στην Εκκλησία Του και στους λειτουργούς Του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, σαν χριστιανός στο ήθος, παρέδωσε την εξουσία που είχε. Οι σύγχρονοι άρχοντες άρχονται την εξουσία που δεν έχουν. Ας καμαρώσουμε τη διαφορά. Θα μπορούσαμε σε αυτά να προσθέσουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλές πτυχές να συζητήσουμε. Το συμπέρασμα είναι, από όσα εκθέσαμε και προκύπτει αβίαστα, ότι ο Ελληνισμός από την αρχαιότητα ταύτιζε τη θρησκευτικότητά του με την καθημερινή του ζωή, και αυτό ολοκληρώθηκε με την επικράτηση του χριστιανισμού. Ο ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να χωρίσει το δόγμα από το ήθος. Δεν μπορεί να χωρίσει το πιστεύω του από την προσωπική του ζωή, αφού για την ορθόδοξη θεολογία το ήθος, η καθημερινή μας ζωή, είναι απόρρια της δογματικής. Έτσι, το θέμα που συζητούμε σήμερα δεν είναι πολιτικό, ούτε καν εθνικό. Είναι βαθύτατα θεολογικό, δογματικό, και γι' αυτό αφορά άμεσα και επηρεάζει την πνευματική μας ζωή, και αυτό φαίνεται από το σημερινό κατάντημα της πατρίδος μας. Δεν συνθέουμε βεβαίως την ταύτιση πίστεως και καθημερινής ζωής με τη σύζευξη στο πρόσωπο του κληρικού της ιερατικής και της πολιτικής εξουσίας. Αυτό το έχουμε ήδη επισημάνει. Δεν συζητούμε να αναλάβουν οι κληρικοί κοσμικά και πολιτικά αξιώματα, διότι αυτά είναι υποτιμητικά της πνευματικής τους διακονίας και εμπόδια στο λειτουργήμά τους. Οι κληρικοί είναι διάκονοι της Καινής Διαθήκης, διαχειρίζονται την πνευματική εξουσία, την εξουσία του Χριστού, και η εξουσία τους αυτή υπερέχει τόσο πολύ σε αξία έναντι των κοσμικών αξιωμάτων, όσο υπερέχει η ψυχή από το σώμα. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τα δικά του λόγια. «Έστι δε και ετέρα αρχή της πολιτικής ανωτέρα, τι σουν έστιν αυτή, η εν τη εκκλησία, εις και αυτής ο Παύλος μέμνη τελέγων, πείθεσθε της ηγουμένης ημών και υπήκεται, ότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Αυτή γάρη αρχή το σούτον της πολιτικής αμήνων, όσον της γης ο ουρανός, μάλλον δε και πολλό πλέον». Κανείς λοιπόν συνειδητός κληρικός δεν διανοείται να υποβιβάσει τη θεία και ιερά εξουσία του σε κοσμική εξουσία, όσο φαντασμαγωρική κι αν φαίνεται αυτή στα μάτια των ανθρώπων. Αυτό υποβιβαζόμενος σε διάκονο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως πρέπει να είναι οι πολιτικοί άρχοντες. Ο Χριστός είναι η Καινή Διαθήκη, και ερχόμενος στον κόσμο δεν καταργεί την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή τον οδηγό της κατά Θεόν καθημερινής πρακτικής ζωής των ανθρώπων, αλλά την φωταγωγή, γιατί χωρίς το φως της Καινής η Παλαιά Διαθήκη
φτάνει τον άνθρωπο μόνο μέχρι τα πρωτυχίσματα της γης της Επαγγελίας, στερώντας του τη θέα και κυρίως την είσοδο σε αυτήν, όπως συνέβη στο Μωυσή, παρότι την εβίασε στο έπακρον και αναμάρτητα. Ενώ όμως είναι αδιανόητο να υποβιβαστεί ο ιερεύς σε κοσμικό άρχοντα, καθότι ιερεύς άρχον ανίερος, η πνευματική εξουσία της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάζει και να ελέγχει ένα χριστιανικό κράτος. Αυτό, όπως διαπιστώνομαι, έπαψε να ισχύει στην πατρίδα μας από τη δολοφονία. Ο Καποδίστριας ήταν ο τελευταίος συνειδητός χριστιανός κυβερνήτης, συνεχιστής των Αγίων Αυτοκρατόρων, που έκανε βίωμά του το βίωμα της αυτοκρατορίας μας, ότι η Εκκλησία είναι η ψυχή του γένους και η πολιτεία το σώμα, το οποίο σώμα χωρίς την ψυχή του είναι ένα πτώμα εξαίσιων, όπως κινδυνεύει να γίνει σήμερα. Μετά τον Καποδίστρια, κανείς συνειδητός χριστιανός δεν ανέλαβε την εξουσία στην πατρίδα μας παρά μόνον άνθρωποι που ξυλώνουν σιγά σιγά και χρόνο με το χρόνο τη θεοήφαντη στολή του Χριστού. Δεν πρέπει να κακοφανούν στους κυβερνήτες μας αυτά που λέμε, γιατί αν ήσαν πραγματικοί χριστιανοί δεν θα τολμούσαν να παραμερίσουν ιότα εν ή μία κεραία από τις οδηγίες του Θεού. Ο ορθόδοξος χριστιανός ηγεμόν πρέπει να ομολογεί, να πολιτεύεται και να νομοθετεί σύμφωνα με την πίστη του αυτή, που είναι και πιστεύω του γένους, και όχι να υποκρίνεται ότι πρέπει τάχα να συμπορευτούμε με την Ευρώπη. Γι' αυτό και υποκύπτουμε στις πιέσεις της, κρύβοντας με αυτό τον τρόπο τις προσωπικές του πεπιθήσεις και τις προσωπικές του επιλογές, επειδή πρέπει να ρίξει στάχτη στα μάτια των ψηφοφόρων. Το ότι είναι πέρα για πέρα επιλογή των Ελλήνων πολιτικών να αποχριστιανίσουν τη χώρα μας, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει επιβάλει καμιά δέσμευση στα κράτη-μέλη της σε θέματα θρησκείας, παιδείας, πολιτισμού και στρατιωτικών εξοπλισμών, πράγμα που επομελώς μας αποκρύπτουν όλες οι πολιτικές παρατάξεις. Εάν τελικά οι σημερινοί άρχοντές μας έπαψαν να πιστεύουν ότι η Εκκλησία εκφράζει τον σαρκοθέντα αληθινό Θεό και ταυτίστηκαν με την νοοτροπία και τις προοπτικές του αθέου κόσμου, κανείς δεν πρόκειται να τους εμποδίσει. Οφείλουν όμως να το υπούν αντρίκια και ξεκάθαρα στους ψηφοφόρους τους, ώστε να εισπράξουν το μονοψήφιο ποσοστό που τις αναλογεί. Αφού είναι κοινό μυστικό πλέον ότι τα κόμματα εξουσίας της πατρίδος μας εκλέγονται κατά απόλυτη πλειοψηφία από χριστιανούς. Αυτό απέδειξαν και τα 3 εκατομμύρια υπογραφών για τη διατήρηση του θρησκεύματος στις ταυτότητες, και να φανταστεί κανείς ότι σχεδόν οι μισοί δεν έχουν υπογράψει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επενέσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την ειλικρίνεια και την τιμιότητά του να διακηρύσει τα άθεα πιστεύματά του με τίμημα μονοψήφιο ποσοστό στις εκλογές, παρά τις καλές προτάσεις των πολιτικών του προγραμμάτων. Τι συνέβη όμως, και μετά τον Καποδίστρια χάθηκαν από το πολιτικό προσκήνιο της πατρίδος μας οι ευσεβείς και ανιδιοτελείς άνδρες, και επεκράτησαν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα οι πολιτικοί εκείνοι που είχαν ελάχιστη και επιφανειακή σχέση με τη χριστιανική ζωή.